Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νικαίοι και στους αιώνας των αιώνων. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νικαίοι και στους αιώνας των αιώνων. Φαλάσιμον το Κύριο κλείνομαι. Κύριε Κύριε Καλούς και Πάτους Αγιών, τον Ιορδάνη βαπτιστήνε κατά δεξάμενος. Και αγιά σας τα είδατα και ευλόγησε πάντα σ' εμάς και για τις κρίσεις του αυτών αφιένερος ημέρα της Θείας Πάσχημα. Και καταστήρωσε εμάς η μισή του αγιασμού σου, για τις του είδατος του μεταλήψεως σχεδιασμού και για νέσου εμήν Κύριε Συγγένει ψηφιστήθηκε και σώμα του. Σώσον Κύριε, καλάσον και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας τη βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενων και των σωθυνάτων δια του σταυρού σου χωρίς θεών. Σώσον Κύριε, το λαό σου και ευλόγησον η κληρονομία σου, νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Και Κύριε και βασιλεύ των αιών, ο πολλής είναι λέει και πλούσιος είναι καθόλου. Ο τα δώρα των μάγων επιθυλάει προς δεξάμενους, ο άρτος της ζωής, ο εκτυρανού κατά βάση. Ο καιρούς και χρόνος ετησί εξουσία θέμενος και τη ζωή ημών ισχύρα σου διακρατών. Επάγουσον ημών δεωμένων στην διευθύμα ημέρα ταύτη και πλησόντα ημών εις τον έννοιο εν εαυτό της κινητότητός σου και ευλόγησον τον πλαμπούντα τούτο, το προσφερόμενο εις δόξαν σύ και τιμή τον Αγίος Πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου Αρχιεπισκόπου και Σαρίας Καπαδοκίας. Επίβλεψον μεγαλόδωρε εξ ουρανού, Αγίου σου και κατάπεμψον επί μας τους τεταδόρα ταύτα ευθρεπίσαντας και τους εξ αυτών μεταναπάντας τα σωρανίου ζωρεά σου ότι επί σύ υπήκαμε το ζώμη Θεό στους αιώνας. Ευλόγησον των δήμων τούτων και πάντας τους κατοικούντας εν αυτό και τα συσόδους και εξόδους ημών πλήθυνον εν αγαθείς τη ζωήν ημών και κατεύθυν τα διαβήματα ημών προς εργασία εν πρωτίου συντελών ότι ού και πάρ' το μόνος είσαι και άνθρωπος. Πρεσβείες των αχράντων του Μητρός και Παρθένου Μαρίας, του Αγίου Πατρός ημών του Βασιλείου, του Μεγάλου, του Κερονοφάντος και πάντως των Αγίων, των Απέοντος και Βαρισάντων. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Ευχόμεθα σε όλους σας, μεταφέροντας και τις ευλογίες της Παγιωτάτος, μια χρονιά ευλογημένη, πλούσια και δημιουργική. Για να το πετύχουμε όμως αυτό, είναι απαραίτητο να κάνουμε έναν απολογισμό της χρονιάς που πέρασε, να διορθώσουμε τα λάθη μας και από την άλλη πλευρά να αφήσουμε να βασιλεύει πάντα μέσα στις καρδιές μας η χαρά, η αγάπη, η ειρήνη, η μακροθυμία, οι πραγόντες που ξεπήρθησαν μέσα από τη φάτη της Βηθλέμ. Χρόνια πολλά, ευτυχημένη χρονιά. Η παρουσία των παιδιών είναι συμβολική, γιατί πρέπει να ξέρουμε και να θυμόμαστε και να σκεφτόμαστε ότι ό,τι κάνουμε έχουμε για τα παιδιά μας. Έχουμε κάποιους ανθρώπους πίσω που μας ακολουθούν, κάποιες γενιές που έρχονται. Οπότε η καλή ζωή, το καλό βιωτικό επίπεδο δεν είναι μόνο για τη δικιά μας παρουσία σε αυτή τη γη, είναι και για τους επόμενους. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά, άλλη μια χρονιά με τις καλές και τις κακές, τις εύκολες και τις δύσκολες στιγμές της φεύγει και μπαίνει μια νέα χρονιά που την ατενίζουμε με πίστη και αισιοδοξία για ένα καλύτερο βιωτικό επίπεδο, για μια καλύτερη ζωή. Αυτό πιστεύουμε, αυτό ελπίζουμε. Φέτος νομίζω ακούσαμε πολλές παιδικές φωνούλες, πολλά χαρούμενα συναισθήματα και είναι πολύ ευχάριστο ότι αυτά τα Χριστούγεννα, αυτές τις Άγιες Μέρες, αυτές τις γιορτές, τις φετινές, σε αυτά τα όμορφα συναισθήματα προσθέθηκαν και όμορφα συναισθήματα από άλλους ανθρώπους, από τους επισκέπτες μας. Νομίζω φέτος ήταν για πρώτη φορά η πόλη μας στο Λεωνίδιο τόσο ζωντανή, με τόσο επισκεψιμότητα και
και με τόσο χαρά, με τόσους ανθρώπους, περισσότερο από ποτέ. Και αυτό είναι η απόδειξη αυτό που λέγαμε πριν από μερικά χρόνια. Ότι πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι και να έχουμε πίστη μέσα μας. Πίστη και αισιοδοξία. Όπως είχαμε πει τις προηγούμενες χρονιές, ο τόπος μας έχει τη δυναμική, έχει την ενέργεια και μπορεί να κάνει αυτά τα βήματα πρόοδου. Και να λοιπόν, τώρα που τα κάνουμε. Ο τόπος μας παίρνει αυτό που του αξίζει. Με πίστη, αισιοδοξία και σκληρή δουλειά, κάνουμε σημαντικά βήματα πρόοδου. Και έτσι λοιπόν, να απευθύνω και ένα χαιρετισμό, ας το πούμε έτσι, στους ανθρώπους που δεν είναι εδώ κοντά μας, στους ξενιτεμένους μας, στους ανθρώπους που ταξιδεύουν, στους ναυτικούς, και να τους πούμε ότι τους σκεπτόμαστε και ότι πρέπει να είναι πολύ περήφανοι για τον τόπο τους. Έχετε να απαντήσεις κάτι? Όχι. Εντάξει. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, με υγεία, πάνω απ' όλα υγεία και υγεία σε όλους μας. Το πρώτο είναι του Χριστού. Παναγίας. Του Δήμου μας. Του Δημοτικού Συμβουλίου. Πάμε τώρα στις δημοτικές και τοπικές μας κοινότητες. Για το Λεωνίδιο. Τυρός. Τοπική κοινότητα Τυρού, μάλλον. Τοπική κοινότητα Σαντούνα και Οίκων. Μέλανα. Τσιτάλια. Πούλιτρα. Πελετά. Τηγάδι. Μαρί. Κουνουπιά. Λυσιδιά. Κοσμάς. Παλιοχώρη. Λατανάκι. Άγιος Βασίλειος. Θα κόψουμε και δύο για τα παιδιά, το ένα και τους κατοίκους το άλλο. Οι κάτοικοι το πέτυχαν! Οι κάτοικοι πέτυχαν! Πολύ σημαντικό, συμβολικό. Άρα πρέπει να έχουμε πίστη. Ναι. Θέλεις να ακούσουμε για κάποιο πρόσωπο συγκεκριμένο? Όχι. Εντάξει. Κάτι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Χρόνια πολλά! Thank you.
Και από το τοπικό συμβούλιο του Λονιδίου, καλή χρονιά σε όλους. Σας ευχαριστούμε που είστε εδώ και ευχόμαστε να έχουμε μια χρονιά με υγεία και χαρά σε κάθε σπίτι, ό,τι επιθυμεί ο καθένας να γίνει πραγματικότητα. Θα κόψουμε τώρα τα κομμάτια για τους συλλόγους. Θα παρακαλούσαμε αν υπάρχουν εκπρόσωποι, πρόεδροι των συλλόγων ή των φορέων να έρθουν να παραλάβουν το κομμάτι τους. Όποιος κερδίσει το φλουρί, έχουμε ένα ρόδι για γούρι για όλη τη χρονιά. Του Χριστού και της Παναγίας. Της φιλαρμονικής μας. Για το χορευτικό μας. Για τον παιδικό σταθμό. Για τον νηπιαγωγείο μας. Για το δημοτικό μας. Για το γυμνάσιο. Για το Λύκειο. Κυρία Ξένια, για το γυμνάσιο. Κυρία Ανδρεάδου. Δεν σας είδαμε. Για το ΕΠΑΛ. Για το ΕΠΑΛ. Για το γυροκομείο μας. Για το κέντρο υγείας. Για την πυροσβεστική μας. Για το αστυνομικό μας τμήμα. Για το λιμεναρχείο Λονιδίου. Για το γραφείο εξυπηρέτησης φορολογουμένων. Για το ταχυδρομείο μας. Για το βασαρχείο μας.